Επιστρέψαμε, αγαπητοί μου φίλοι, στο μαζί μετά το διάλειμμα. Φυσικά, τελευταίο κομμάτι μαγειρική. Πάντα μαγειρεύουμε για σας κάτι πολύ γρήγορο, καλό και ωραίο και νόστιμο. Και ήρθε η ώρα, αγαπητοί μου, Ανέστη και Βασίλη, να φτιάξουμε μια διαφορετική συνταγή στον κόσμο, η οποία δεν είναι ελληνική, αλλά είναι κινέζικη. Ξεκινάμε. Μην ξεκινήσουμε. Τι μαγειρική, πώς το ονομάζουμε? Λαχανικά στο τηγάνι με κινέζικα ζυμαρικά. Άμα κρύψω το σκονάκι, το θυμάσαι. Τα κινέζικα ζυμαρικά, ναι, είναι τα noodles. Θα δούμε πώς θα παρασκευάζουμε. Βάζουμε στη φωτιά το τηγάνι, έχουμε λίγο χρόνο, μαγειρεύουμε ζωντανά. Λοιπόν, αυτά τα βρίσκουμε οπουδήποτε. Τα βρίσκουμε σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ. Ωραία, οκ, okay, εντάξει. Θα μιλήσουμε αργότερα για αυτό. Για την φύτρα σόγιας. Φύτρα σόγιας. Η σόγια είναι, ωραία, το κρέας της γης των Κινέζων. Ωραία. Ουσιαστικά είναι όσπριο, ναι, όπως το φασόλι, το οποίο βλαστάνει, είναι σκέτη πρωτεΐνη. Φτιάχνω ένα καθαρά χορτοφαγητικό, λοιπόν, πιάτο με πρωτεΐνη. Πάμε να ξεκινήσουμε με λαχανικά στο τηγάνι, με κινέζικα ζυμαρικά. Καρτούλα κατευθείαν, δώσουμε, αγαπητέ μου Δημήτρη. Ξεκινάμε με το τηγάνι. Λοιπόν, δώσουμε καρτούλα. Λοιπόν, αγαπητέ μου κυρίες και κύριοι, θέλετε σάλτσα σόγιας, θέλετε 150 γραμμάρια ζωμό κοτόπουλο, θέλετε δύο μικρές καυτερές πιπεριές, ginger σκόνη, corn flour, δύο κουταλιές θέλετε ζάχαρη, ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο, δύο κόκκινες πιπεριές με φλωρίνες, δύο πιπεριές, είπαμε, ναι, 150 γραμμάρια μανιτάρια, δύο σκυλίδες κόρδο, 150 γραμμάρια, πολλά πράγματα έχει, φύτες, σόγιες, 50 γραμμάρια πράσινα, εσείς ξεκινήστε, κρεμμύδια, ένα καρότο, μια πακέτο noodles, κινέζικο ζυμερικό, και μισό ποτήρι λευκό κρασί. Λοιπόν, εγώ να ετοιμάσω λίγο το μακαρονάκι, είναι πάρα πολύ εύκολο η παρασκευή του. Ναι. Βραστό νερό 3 λεπτά. Στο βραστό νερό το έχουν βράσει το νεράκι μας. 3 λεπτά το σκεπάζουμε. Μάλιστα. Το noodles. Το noodles. Πρόσεξες κάτι περίεργο το Διογέννη στη συνταγή? Είναι η μόνη συνταγή από όσες έχεις δει, η οποία δεν έχει αλάτι και πιπέρι. Αλάτι και πιπέρι, αλλά έχεις κόρδο. Η σάλτσα σόγιας είναι αυτή που αναπληρώνει, μάλιστα, το αλάτι. Λοιπόν. Ξεκινάμε, και τελευταία γίνει της μόδας στην Ελλάδα, σκόνη τζίντζερ. Σκόνη τζίντζερ. Με όλες τις θαυματουργικές ιδιότητες. Δηλαδή βάζουμε μέσα το λαδάκι που αρχίζει και ζεσταίνεται, ναι, ναι, βάζουμε μέσα τη σκόνη τζίντζερ. Το μπαχαρικό πρέπει να μπει. Το σκορδάκι μετά. Μάλιστα. Και καυτερή πιπεριά. Και καυτερή. Όλα αυτά κομμένα σε μικρά κομματάκια, αγαπητές μου κυρίες και κύριοι. Σκοπός είναι να περάσουν όλες οι γεύσεις στο λάδι. Μάλιστα. Πιθανώς να χρησιμοποιήσουμε λίγο λάδι ακόμα. Δηλαδή βάζουμε λάδι τόσο ώστε να σκεπαστεί η βάση του τηγανιού. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μαγειρεύεται σε δυνατή φωτιά. Ναι. Ορίστε. Να βοηθήσουμε. Δυνατή φωτιά. Και σε wok. Το wok, το συγκεκριμένο σκεύος, το σκεύος κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμοκρασία όλων των λαχανικών. Μάλιστα. Ξεκινάμε με τα χέρια μου καθαρά. Ναι. Είπα δεν αντέχω τα γάντια. Το βάζουμε μέσα στα καροτάκια, τα λαχανικά που έχουμε. Εγώ τα αντέχω τα γάντια. Κόκκινες πιπεριές και πράσινες πιπεριές. Μάλιστα. Και τι σοτάρουμε. Πόση ώρα περίπου θέλετε αυτά για να φτιαχτούν, να ετοιμαστεί, ας πούμε, αυτό που κάνουμε τώρα? Θα το δεις. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουμε, λίγο την άμμο με τη φωτιά, δεν θέλουμε τα λαχανικά μας πολύ μαγειρεμένα, ναι, για να κρατάνε και τις βιταμίνες. Α, μάλιστα. Πρώτη φορά θα δοκιμάσω κινέζικο. Το βασικό είναι τα φύτρα σόγιας. Είναι το μόνο που θα το βρείτε, δυστυχώς θα το βρείτε στα σούπερ μάρκετ. Είναι τα φασόλια της σόγιας, έχουμε και σάλτσα σόγιας, τα οποία τα αφήνουν να φυτρώσουν και τα χρησιμοποιούν ως κρέας, ως πρωτεΐνη. Βάζουμε και τα μανιτάρια μας για να μπορέσουν να βγάλουν το ζωμό τους. Και τα μανιτάρια περιέχουν πρωτεΐνη. Φροντίζουμε και τη σουλέτα σας σήμερα στην τυσάρια. Αυτό το θα έλεγα. Είναι διαιτητικό φαγητό αυτό. Και διαιτητικό. Δηλαδή λίγες θερμίδες έχει. Είναι ένα, όπως λένε στην Ελλάδα τώρα, veg πιάτο. Ναι, όχι χορτοφαγικό, veg. Veg, ναι. Ξεχάσαμε την ελληνική τη γλώσσα. Ναι, βέβαια. Εγώ μαγειρεύω χωρίς φωτιά. Βλέπετε, προσθέτω συνεχώς λάδι. Να ξέρετε ότι στη συγκεκριμένη συνταγή ίσως προτιμότερο ήταν να χρησιμοποιήσουμε όχι ελαιόλαδο, λαφυτικό, ναι, αλλά εμείς από άποψη. Μάλιστα. Χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο. Πέρασαν 3 λεπτά μαζί τα μακαρόνια. Σουρώνω τα μακαρονάκια μας, όπως τα νότρους που είπαμε. Μάλιστα. Τα έχω σουρώσει. Ωραία. Διογέννη, δεν θα βοηθήσεις? Όχι, γιατί δεν θα βοηθήσω. Θέλω να βάλεις παγωμένο νερό.
Πού θέλεις? Εδώ μέσα. Μέσα εδώ. Να σκεπαστεί όλο το μακαρόνι, ακριβώς. Ρίξε, φοβάσαι. Δεν το καπάκι, δεν είναι. Εντάξει, τελείωσε. Ωραία, είμαστε κομπλέ. Ελάχιστο λευκό κρασί. Όχι, απλώς ήθελα κύριε Παλαιστήρη, αν θέλετε να έρθετε στην παρέα μας. Δεν συγχωράμε, αν θέλετε. Κάθε μέρα στη μαγειρική είστε εδώ και δοκιμάζετε και τα πιάτα μας. Μήπως κάνουμε καλό φαγητό, κάνουμε. Ελάχιστο λευκό κρασί για τα αρώματα και την υγρασία. Λίγο κρασάκι δεν βάζουμε μέσα, ε. Εδώ, εάν υπήρχε γόκ και φωτιά, θα μπορούσαμε να το χλαμπάρουμε κιόλα. Σε εξωτερικό γυρίζουμε αυτό. Λοιπόν, το κρύο νερό, τα νότια είναι έτοιμα για να τα επεξεργαστεί ο φίλος μου Βασίλης. Άστα να περιμένω. Φεύγουν τα σκεύη πίσω. Τέλειος άνθρωπος, τέλειος. Δηλαδή, μην περιμένετε μαγειρεμένα λαχανικά. Τα λαχανικά είναι ελαφριά, κρίσπι όπως λέμε ελληνικά τελευταία. Θα το βάσω λίγο. Παίξει. Σόγια σος, η οποία και αυτή παράγεται, αρκετή, δεν χρησιμοποιούμε αλάτι. Αρκετά βάζουμε πρέπει, ε. Και ως συνήθως όπως μου αρέσει θα παίξουμε πάλι με τα αντίθετα. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Θέλουμε την αντίθετα. Μ' αρέσει η Γέννη. Και έχει ωραία μυρωδιά. Εγώ πρέπει να δώσω τον Ουρανίσκο τι θα με αφήσει. Και το τελείωμα τη βουκιά που θα δοκιμάσουμε. Να δώσω λίγο. Ναι, ναι, λίγο. Να καούμε. Μην φοβάστε. Τώρα τι βάζουμε μέσα. Προστίκι ζωμό. Ναι, ο ζωμός κόντας είναι αυτός. Ναι. Έχουμε καυτερή πιπεριά, σκόρδο, σόγια σος, όλα αλάτι. Τι μας λείπει για να έχουμε αρμονία. Κάτι γλυκό, ε. Και μέσα τώρα βάζουμε και τη ζάχαρη. Ζάχαρη. Γι' αυτό είπα ότι δεν υπάρχουν γλυκόξινα φαγητά. Παίζουμε με τα αντίθετα και δημιουργούμε την αρμονία. Μάλιστα. Πού το παρακολουθώ, ξέρεις τι παρακολουθώ αυτή τη στιγμή. Αφήνω τελευταία τα φύτρα σόγιας, γιατί είναι ήδη προβρασμένα. Βάζουμε την πρωτεΐνη μας. Με σκοπό να απορροφήσει τα υπόλοιπα. Τις υπόλοιπες γεύσεις. Τι παρακολουθείς, τι θα έλεγες. Παρακολουθώ ότι είναι καθαρά ένα φαγητό της γης. Έτσι. Χρησιμοποιούμε μάλιστα, όπως είπα, τη σόγια, η οποία λέγεται το κρέας της γης. Έτσι το λένε οι Κινέζοι. Θα μου πει τώρα και οι Κινέζοι φυσικά οτιδήποτε φαγητό και αν το έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και τρώνε αυτοί οι άνθρωποι είναι γραμμένο από τη γη. Όχι. Κατά κύριο λόγο. Είναι λάθος να λέμε Κινέζικη κουζίνα. Κάθε περιοχή της Κίνας έχει και διαφορετικό... διαφορετική κουζίνα. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ιταλική. Δεν υπάρχει Ιταλική κουζίνα. Αλλιώς θα φάσει η Σικελία, αλλιώς θα φάσει. Μάλιστα. Και στη Σικελία αυτό που είπα. Όπως και στην Ελλάδα, στη διαφορετική βέβαια. Στην διαφορετικό μέρος να πας. Είπα για την ελληνική κουζίνα, κάθε περιοχή είναι δικιά της, ειδικό της φαγητό. Θα κατεβάσουμε σου δέσαι γρήγορα. Κατέβασε τους τα έξι. Θυμάσαι, Διογέννη, πώς λέγανε εκείνη την υπέροχη δημοσιογράφο, η οποία έκανε και συνταγές μαγειρικής, όχι Μαλβίνα, Μαλβίνα, τη λέγανε. Δεν θυμάμαι. Κάραλη. Την Κάραλη, η οποία λέγε τούμπα μέσα και τα υπόλοιπα υλικά της συνταγής. Η άμυστη φαγητή. Και τούμπα. Δηλαδή όλα τελικά πέφτουν μέσα σε ένα τηγάνι, με λίγα λόγια. Κάτι έμεινε εκεί. Τι έχουμε. Κάτι έχουμε εκεί. Δεν έχουμε τίποτα. Δεν θέλαμε τόσο πολύ τσίτσα. Okay. Λίγο ανάβουμε. Βαζουγκάζι για να αποτελειώσουμε. Τα υγρά απορροφιούνται από το... Από το σουφούλ, ε. Ναι, ναι, ναι. Απορροφούνται. Δεν χρειάζεται να απορροφηθούν, γιατί πολλές φορές... Γι' αυτό πάντα προσθέτουμε. Συνήθως και λίγη. Πάντα, constant. Θα δέσει πολύ του. Don't panic. Ένα φαγητό κινέζικο που γίνεται μέσα σε 20 λεπτά. Τόσο. Με ελληνικό ελαιόλαδο. Μ' αρέσει. Χορδοφαγικό το. Εγώ δηλαδή,
χορτοφαγικό, αλλά με όλες τις πρωτεΐνες που χρειάζονται. Αυτό είναι σημαντικό, πως είναι χορτοφαγητό, φαγητό το οποίο σου δίνει τα πάντα. Τα πάντα. Η μαγειρική, όπως είπαμε, χρειάζεται δύο απαραίτητες συστατικά. Τα οποία είναι... Δεν τη θυμάμαι αυτά. Η αγάπη... Πει, γιατί, ναι. Και το αλάτι. Και αν υπάρχει φαντασία, καλά. Αγάπη και φαντασία. Και αλάτι χρειάζεται. Φαγητό χωρίς αλάτι δεν γίνεται ρόστιμο, να ξέρεις. Εδώ δεν βάλαμε αλάτι. Μόνο σε αυτό για να βάλαμε. Πάντως εγώ βλέπω ότι εσύ βάζεις πολύ αλάτι. Τι κάνω. Βάζεις πολύ αλάτι. Για να έχουμε συγκάτι σύγχρον. Ήθελα να το ακούσεις τόσο κύριο. Το ακούω, το ακούω. Διογέννη, έχεις δει κανένα μάγειρα δυνατό. Ναι. Ποιον. Πολλούς. Το Βασιλή. Όχι, μάγειρα. Φαντός είναι δικηγόρος. Απλώς είναι και καλό και στη μαγειρική. Ναι, είναι καλός, πολύ καλός. Απλώς έχω μάθει και έχω διαβάσει, δεν ξέρω αν στο ή όχι, πως το αλάτι, το πολύ αλάτι, κάνει συγκάτι σύγχρον. Ναι, αλλά υπάρχει και το παραμύθι. Ναι. Το ρώσικο που μείνανε χωρίς αλάτι. Ναι. Και έδειξε την κόρη του την. Το θαλασσινό αλάτι είναι ωραίο. Το θαλασσινό και χωρίς αλάτι δεν μπορούσε να ζήσει. Άρα όπως τη μάμα, όπως έλεγε και στην κόρη μου, μου έλεγε μπαμπά, σ' αγαπώ σαν το αλάτι. Άρα, μην πάντα. Λοιπόν, εδώ είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Μην προχωρήσουμε στο στήσιμο. Έχουμε και μία άλλη διορυθμία αυτού του πιάτου που θα τη δούμε. Σχεδόν έτοιμο είναι. Δεν χρειάζεται να απορροφήσει όλα τα υγρά. Θα τα απορροφήσει σε μισό λεπτό. Το κλείνουμε. Τώρα. Δύο πιάτα, γιατί είπαμε μαγειρεύουμε όχι μόνο για τον εαυτό μας. Βάλε έξι σήμερα, σε παρακαλώ. Δεν θα είναι το φαγητό μας. Έξι θέλει σήμερα. Λοιπόν, με αυτά που βλέπω. Παράκληση. Αλλαγή φορέα. Λοιπόν. Βάζει τα δύο πιάτα. Τώρα, μάλιστα. Τι γίνεται. Έχουμε ένα πιάτο το οποίο είναι ζεστό και σπάει κατά κάποιο τρόπο. Με μαλακές υφές στο στόμα μας. Συνηθίζεται. Ναι. Παίρνω αυτό το. Θέλω το φόρο απλό. Πάντα στα περισσότερα κινέζικα πιάτα προσθέτουμε από πάνω φρέσκο κρεμμυδάκι. Το οποίο δημιουργεί πάλι μιλαδινικά, συγγνώμη για την γλώσσα, το κρίσπι, το τραγανό, μάλιστα, μαζί με το ζεστό. Ωραία. Τώρα, η λεπτομέρεια είναι το εξής, όχι ότι χρησιμοποιώ αυτό. Οι Ανατολίτες κόβουν με τελείως διαφορετικό τρόπο το κρεμμύδι. Και Διογέννη μου, εάν παρατηρήσεις το κρεμμυδάκι, κομμένο έτσι τη γεύση του, θα δεις ότι έχει και άλλη γεύση. Ο τρόπος κοπής του κρεμμυδιού πολλών λαχανικών, έτσι, σου δίνει και διαφορετική. Επηρεάζει, δεν είναι επηρεάζει η γεύση, δηλαδή. Με τη μαγειρική μπορείς να δεις καθημερινά. Να βάλω όλα τα χρώματα γιατί θα με κάνει παρατήρηση ο Βασιλής. Κάτσε να μας βοηθήσει και λίγο εδώ. Αφού πρώτα τελειώσουμε. Καθαρίζουμε τα πιάτα μας. Κινέζικο φαγητό. Ήταν καιρός και στο μαζί να μαγειρέψουμε ένα κινέζικο. Ξέρουμε πως η ελληνική κουζίνα έχει πάρα πολλά φαγητά, πάρα πολλά πιάτα. Αλλά δεν είναι κακό να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό μια φορά την εβδομάδα, ας πούμε, καθόλου. Η ζωή θέλει εναλλαγές. Εναλλαγές, ακριβώς. Και αφού μπορούμε να τις κάνουμε στο φαγητό τουλάχιστον. Μαγειρέψτε για την οικογένειά σας, για τους φίλους σας, για τα παιδιά σας. Βουαλά. Λοιπόν, λαχανικά σου τη κάνει με κινέζικα ζυμαρικά. Περίπου 20 λεπτό. Φαγητό από καθαρά γης που λέω εγώ. Βεβαίως. Τα υλικά τα βρίσκουμε οπουδήποτε. Εκτός από τα φύτερα σόγιας, ναι, που μπορείς να τα βρεις σε ένα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν δηλαδή. Υπάρχουν. Σε αντίθεση που όπως πάντα λέω, για τα υπόλοιπα υλικά ψωνίστε από τα τοπικά πάντα μαγαζιά της περιοχής. Ενισχύουμε τις τοπικές πηγές που κατά. Ο επίσημος ρόλος σου, αυτό το γιατί το αφήσαμε εδώ. Δεν πειράζει, το κουμπράκι μας είναι. Η σειρά σου ως δοκιμαστής. Και τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμάσω το κινέζικο. Πρώτα μαγειρεύουμε, Διογέννη, και μετά καθαρίζουμε. Πρώτα μαγειρεύουμε. Yeah. Τελειώσαμε το μαγείρεμα. Άρα. Έλα, ναι, άρε μου. Το μαχαίρι τώρα θα γιατί μου το δίνει. Θα τσιμπήσει. Συγγνώμη, Διογέννη, πριν ξεκινήσει. Ναι. Κράτα και ένα κομματάκι στο χέρι. Μάλιστα. Για να δούμε. Πέτρο, θα κάνω μια μίξη εγώ, ξέρεις, με τα νούλ τους μαζί. Να το βάλουμε αυτό στο πιάτο. Λοιπόν, κινέζικο, παιδιά. Λέω γνώμης τώρα. Κινέζικο, αλλά βασίλες. Μην περιμένεις ότι οι Κινέζοι μαγειρεύουν πάντα έτσι. Βάζουν πάντα και την προσωπικότητά μας σε κάθε πιάτο. Αυτό το γλυκόξινο είναι εκπληκτικό παντός. Βλέπεις ότι δεν είναι γλυκόξινο. Όχι. Σε φαίνεται τόσο πολύ σκόρδο που μπήκε μέσα, 4 σκελίδες. Καθόλου. Άρα. Να το κάνετε. Α, είναι πολύ ωραίο. Άρα, Διογέννη, η μαγειρική και η δικηγορία ουσιαστικά είναι ψευδέστηση.
Ψευδές, αυτό με το πείτε μου ως πελάτη σας. Όχι. Ψευδές τι είναι? Να παρουσιάσεις τα πράγματα όπως θέλεις πολλές φορές. Προς όφελος. Να μπείτε μέσα στο site μας, να δείτε αυτή την συνταγή στο μαζί μέσα, λαχανικά, στο τηγάνι με κινέζικα, ζυμαρικά. Και μάλιστα παρατηρώ ότι επειδή λίγο και, όχι, okay, στο τέλος, δεν είναι τόσο πολύ, πάντως είναι πολύ έτσι. 2,5 καυτερές πιπεριές. Ηράκλειτος, για πάμε αρχαία φιλοσοφία. Τα αντίθετα, τα συνενώνουμε και δημιουργούμε ένα καινούριο. Το φάω όλο. Λοιπόν, από εμάς, καλό απόγευμα, γεια σας. Πάλι αύριο εδώ πέρα στο μαζί στις 6 ώρα. Γεια σας.